Καλή σας μέρα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες. Ζούμε μια πολύ δύσκολη για μας περίοδο. 12 χρόνια είναι πολλά να ανέχεται ο συνταξιωτικός κόσμος, είτε αυτά ήταν μνημονιακά είτε μεταμνημονιακά, τέτοιον εμπεγμό. Είμαστε φτωχοποιημένοι, θλιμμένοι, εξαντλημένοι, βάρβαρα κακοποιημένοι, γιατί πέρα από όλα τα άλλα μας ξερίζωσαν και το δικαίωμά μας στην αξιοπρέπεια. 3 χρόνια τώρα οι κυβερνώντες διέλυσαν τα πάντα, επιδόθηκαν σε ένα πιάτσικο του δημόσιου τομέα. Με τη δοκιμασμένη τακτική συκοφαντούμε, απαξιώνουμε, ιδιωτικοποιούμε, διέλυσαν, λαϊλάτισαν και κομματικοποίησαν τον ΕΦΚΑ. Δημιούργησαν καλοπληρωμένο κομματικό στρατό και δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Τον αντίον δημιούργησαν πάμπολα, όπως αυτό των εκκρεμών συντάξεων που περιμένουν συνάδελφοί μας 5 και 6 χρόνια να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Μετά το πετσόκομα των συντάξεών μας, που βασικά οι ίδιοι είχαν κάνει το 2012, επανήλθαν το 2019 και φορώντας τον μανδύα της αποκατάστασης μας υποσχέθηκαν αναδρομικά με το τσουβάλι. Ποιος δεν θυμάται αυτά που έλεγαν στα κανάλια? Ποιος δεν διάβασε τα σεντόνια των εφημερίδων με τους μεταναδρομικά που μας δίναν? Και φτάσανε εν ψυχρό να μας αφαιρέσουν και αυτή τη 13η σύνταξη που και οι ίδιοι είχαν ψηφίσει, με το εσχρό μάλιστα πρόσχημα ότι ήταν κουτσουρεμένοι. Και ακούστε, έδωσαν, θα δίνουν κάθε χρόνο, δεν έδωσαν μια φορά, αυτά τα χρήματα στα κοράκια στα οποία παρέδωσαν την επικουρική ασφάλιση για να μην πάρουν σύνταξη ποτέ ούτε τα παιδιά μας. Ακόμα και τώρα η κυβέρνηση αρνείται με κάθε τρόπο να μας βοηθήσει. Τώρα που με την καταιγίδα της ακρίβειας στα καύσιμα, στην ενέργεια και τα βασικά προϊόντα διαβίωσης, βγάζομαι, δεν βγάζομαι 20 μέρες από το μήνα με τη σύνταξη που παίρνουμε. Επικαλείται ίσως μόνο για τους συνταξιούχους τα δυσκερή οικονομικά της χώρας. Έτσι μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας, για τα οποία βέβαια αδιαφορούσε όταν τα μοίραζε δεξιά και αριστερά. Φυσικά μόνο τα μοίραζε στους έχοντες και κατέχοντες. Και δεν φτάνει αυτά που τους έδωσε, δεν φτάνουν αυτά. Τους δίνει κι άλλα. Τους αφήνει να κερδοσκοπούν ανενόχλητοι και από πάνω τους επιδοτεί, καλύπτοντας με κρατικό χρήμα ένα κομμάτι της υπερκερδοφορίας τους. Εσχροκέρδια διπλή έχουμε. Απ' τη μια μεριά οι επιχειρηματίες και απ' την άλλη το κράτος, που με το σταθερό ΦΠΑ γέμισε τα ταμεία και τώρα το κοροϊδεύει τους πολίτες με αυτά που ακούμε τα προεκλογικά επιδόματα. Αυτό κι αν είναι χαστούκι στη λεγόμενη μεσαία τάξη, γιατί αυτοί παίρνουν τα προϊόντα της βενζίνης κλπ. Είναι πια καθαρό, η κυβέρνηση δεν θέλει να μας υπερασπιστεί. Μια κυβέρνηση που είναι ο προκρούστης όχι μόνο του εισοδήματος αλλά και των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην υγεία. Τώρα μάλιστα που η πανδημία αναθαρεύει επειδή την έκρυψε για να υποδεχτεί τους τουρίστες. Εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από την κυβέρνηση. Και αυτό θα γίνει μέσα από τους αγώνες μας και κάτω από τη συντονιστική μας επιτροπή, που εκφράζει δυναμικά και αγωνιστικά τις ανάγκες όλων των συνταξιούχων. Και κάτι ακόμα, εμείς οι συνταξιούχοι και ξέρουμε, καλά ξέρουμε, αλλά και ξεγελιόμαστε συνάδελφοι εύκολα. Ξέρουμε ακριβώς πόσα, πότε και από ποιους χάσαμε. Ξεγελαστήκαμε όμως όταν πιστέψαμε ότι με αυτή την κυβέρνηση θα παίρναμε πίσω έστω και μέρος των χρημάτων που μας έκλεψαν. Λίγοι από εμάς πονηρεύτηκαν ότι η προεκλογική ρητορική αγάπης του κυρίου Μητσοτάκη το 19 προς τους συνταξιούχους ήταν για την κλοπή της ψήφου τους.
Σε αυτό βοήθησε και η με κάθε τρόπο και μέσο προπαγάνδα. Τώρα όμως έχουμε εξοντωθεί τόσο πολύ που η προπαγάνδα τους δεν πιάνει άλλο. Και θέλω να πιστεύω ότι στις εκλογές που μάλλον σύντομα για το φθινόπωρο ετοιμάζουν θα εκπλαθούν δυσάρεστα από την επιλογή των συνταξίουχων ακριβώς εξαιτίας των όσων έπραξαν για μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι σε όλους.